Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του The Overture Gaming Channel. Στις εκπομπές μου θα παρουσιάζω πράγματα όπως οδηγοί για διάφορα παιχνίδια, καινούργια παιχνίδια με gameplay και σχολιασμό από πάνω ή γενικότερα παλιά παιχνίδια με σχολιασμό. Ή αν θέλετε μπορούμε να δούμε μήπως μου προτείνετε και εσείς θέματα μέσα από τα σχόλια. Για πρώτο παιχνίδι της εκπομπής διάλεξα το Final Fantasy 14 Realm Reborn. Το πρώτο βίντεο θα αφορά την μάχη με τον Ifrit που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στη σκηνή μπροστά, που είναι το πρώτο primal του παιχνιδιού, δηλαδή το πρώτο μεγάλο boss. Είναι απαραίτητο για την ιστορία, οπότε αν δεν θέλετε να τη χαλάσετε, μιας και έχει αρκετά καλή ιστορία για MMO, θα πρότεινα να το προχωρήσετε λίγο το βίντεο για να μπείτε στο ψητό, όπου θα γίνει και η ανάλυση της μάχης. Η μάχη προχωράει σε 3 στάδια, 2 με 3 θα μπορούσε να χαρακτηρίσεις, και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή περίπου στα μισά. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ifrit από ένα σημείο και μετά αλλάζει εντελώς συμπεριφορά και πρέπει όλη η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη. Αυτό που θα δούμε τώρα είναι η μάχη της ιστορίας, που είναι η πιο εύκολη, ενώ σε μάχες hard mode και extreme mode η μάχη αλλάζει πάρα πολύ. Η φιλοσοφία μένει η ίδια μεν, αλλά ο δρόμος για το στόχο γίνεται πολύ πιο δύσκολος. Τώρα βλέπουμε εδώ, αυτός είναι ο παίχτης μου. Βλέπουμε ότι η φυλή των Αμάλιζα έχει καλέσει τον Ifrit και μόνο ο πολεμιστής του φωτός, δηλαδή ο παίχτης του κάθε χρήστη, μπορεί να αντισταθεί στον Ifrit. Και όπου να είναι, ξεκινάει η μάχη. Ο Ifrit δημιούργησε την αρένα, ένα από τα παλιότερα summons του Final Fantasy. Και ξεκινάμε. Μοναδικός στόχος στη μάχη είναι ο Ifrit, τουλάχιστον για την πρώτη φάση, η οποία ξεκινάει από τώρα. Πάμε μέσα στη μάχη, εγώ έχω τον ρόλο του tank, ενώ από πίσω είναι ένας healer και δύο damage dealers. Εφόσον χρησιμοποιείτε το tank, το σοφότερο θα ήτανε, όπως πηγαίνω εγώ τώρα και τραβάω πάνω μου τον Ifrit, να γυρίσετε την πλάτη προς τον τοίχο της αρένας όπως είμαι τώρα, ώστε οποιαδήποτε ζημιά κάνει, είτε να την αποφύγετε και να φύγει στον τοίχο, οπότε να μην χτυπήσει τους υπόλοιπους, είτε ακόμα και αν τη φάτε, να τη φάτε μόνο εσείς, για να μπορείς και ο healer να κουμαντάρει την αναπλήρωση ζωής. Βλέπουμε ότι βαράει δυνατά ο Ifrit, οπότε αυτή η τακτική είναι απαραίτητη για μένα. Παρότι έχει όμως επιθέσεις, όπως θα δούμε σε λιγάκι, που χτυπάνε κυκλικά, οπότε και ο damage dealer που είναι τώρα ακριβώς πίσω του θα φάει ζημιά σε λιγάκι. Αυτά είναι αναπόφευκτα, εκτός αν έχεις μια ομάδα που βαράνε μόνο από μακριά, δηλαδή έναν bard και έναν black mage, ας πούμε. Αυτό συγκεκριμένο δεν μπορεί να αποφευθεί. Τώρα η πρώτη φάση είναι αρκετά απλή, χτυπάμε δηλαδή απλώς τον Ifrit όλοι μαζί μέχρι η ζωή του να πέσει στο 50%, και όταν πέσει στο 50% πάμε στη δεύτερη φάση που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Οι επιθέσεις που κάνει τώρα, όπως το Eruption που μόλις έκανε, χτυπάνε τυχαία έναν συμπαίκτη σας, οπότε θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή αν δείτε κάτω την γη, όπως βλέπουμε στη δεξιά άκρη τώρα της οθόνης, να φωτίζει. Με το που το δείτε αυτό, φύγετε από τη μέση, οποιοδήποτε ρόλο και αν έχετε, όχι μόνο γιατί κάνει τεράστια ζημιά, αλλά και για να κάνετε και τη ζωή του healer ευκολότερη. Τώρα κατεβαίνει ένα Infernal Nail από τον ουρανό, όταν ο Ifrit λέει αυτό το κειμενάκι, και το έχουμε τώρα μπροστά μας. Αυτό πρέπει να καταστραφεί άμεσα με το που εμφανιστεί, διότι θα το δούμε και σε λίγα δευτερόλεπτα, σε περίπτωση που μείνει, η μάχη έχει τελειώσει. Δηλαδή ο Ifrit έχει γύρω στο μισό λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, για να κάνει την επίθεση Hellfire, κατά την οποία αν το Infernal Nail υπάρχει ακόμα στην αρένα, η μάχη έχει τελειώσει. Πεθαίνουν όλοι, είναι προγραμματισμένο, και πάτε από το 0. Τώρα κατεβαίνει, κάνει το Hellfire Man, αλλά επιβιώνουμε. Με ζημιά, αλλά επιβιώνουμε. Και τώρα πάμε στην τρίτη φάση, ή φάση 2,5 όπως τη λένε πολλοί, γιατί δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό, όπου ο Ifrit παίρνει μερικές καινούργιες κινήσεις και κάνει δυνατότερες αυτές που ήδη είχε. Δηλαδή το Eruption βλέπουμε ότι έμεινε. Αλλά τώρα θα κάνει το Radiant Plume, το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της αρένα. Και μιας και μιλάμε για τόσο μικρή αρένα, πάλι πρέπει να είσαι συνεχώς σε κίνηση
και να μάθετε τη σειρά. Δηλαδή ότι όταν κάνει το Radiant Gloom στον εξωτερικό κύκλο, μπορείτε να πάτε μέσα, αλλά αμέσως μετά θα το κάνει στον μέσα κύκλο, οπότε πρέπει να ξαναπάτε έξω. Αν δηλαδή συνηθίσετε λίγο τη μάχη, δεν είναι τίποτα, είναι η πιο εύκολη και θα την μάθετε πάρα πολύ εύκολα. Όπου να είναι κιόλας τώρα τελειώνουμε και η μάχη τελείωσε. Για όσους δεν θέλετε να χαλάσετε την ιστορία, προτείνω να κλείσετε τώρα το βίντεο. Θα δούμε δηλαδή και την σκηνή που ακολουθεί αμέσως μετά την ήττα του Ifrit. Και για όσους εκτιμούν την ιστορία του MMO, η οποία είναι αρκετά καλή, ξανασημειώνω, για τέτοιου είδους παιχνίδι, καλό θα ήταν να μην δουν το βίντεο. Από εμένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην πρώτη εκπομπή, ελπίζω να σας άρεσε. Και καλό θα ήταν να μου αφήσετε κάποια πρόταση στα σχόλια, τα οποία παρακολουθώ, για οτιδήποτε άλλο έχετε στο μυαλό σας που θέλετε να δείτε από το κανάλι, είτε gameplay παλιών παιχνιδιών με σχολιασμό, είτε καινούργια, είτε κάποιον οδηγό για κάποια μάχη, κάποιο σημείο παιχνιδιού ή γενικότερα ένα παιχνίδι. Μην φοβάστε, αφήστε μου από κάτω στα σχόλια και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σας το υπόσχομαι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην πρώτη εκπομπή του καναλιού και ελπίζω να ξαναπούμε στην επόμενη. Από μένα, να είστε όλοι καλά και καλό gaming.